πως το παίζει ο Πατηδάτης, εγώ το μόνο που έχω να... Ότι το μόνο νερούλα ήταν ποτέ δεν ενημέρωσε είτε εμένα είτε τον κύριο Σπατηδάκη όταν πήγε εκεί και το Σιβά να πει ότι το ρολόι δεν γράφει, δεν έχει δεύτερο το ρολόι ή κλέβει το νερό, έπρεπε να μας έχει ενημερώσει, το οποίο αυτό δεν έγινε. Τώρα το θέμα, εάν έπαιξα ξύλο ή όχι, ήταν μόνοι τους εκεί. Εγώ το μόνο που είδα ότι είχε κάποιες μόλυφες στο σώμα του οθείου μου και στο πρόσωπό του. Άρα δεν χρειάζεται. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε κανένα νόημα, θα μπορούσε να κάνει το χορό εδώ, μισό λεπτάκι,
να κάνει να πέσει στο σκελί του, να κοιμηθεί όμορφα και ωραία. Μπορεί να κάνει μια παρατήρηση, ίσως έντονο, ίσως δεν μπορώ να κάνω και εγώ συμπέρασμα. Αλλά αυτό δικαιολογεί αυτή τη στάση. Και εγώ θα περίμενα από το Δήμο σας, που είναι ένας πολύ βαθύς Δήμος στα οικονομικά και οι άλλες είναι μια πληγή για όλους τους Δήμους. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πληγή, ειλικρινά το ζούμε κι εμείς. Και θα έπρεπε να είσαστε σε αυτό κάθετοι, να μην επιτρέψετε τέτοια φαινόμενα με την ανοχή σας. Γιατί αυτή τη στιγμή, όταν λέτε δεν ξέρουμε ποιος θέλει να το δούμε, να έχουμε εδώ να απολογηθούν. Όχι, εκεί πέρα έχετε χάσει το νόημα της όλης ιστορίας, την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, ειδικά στο δικό σας Δήμο. Σας λέω, δεν είναι μόνο το δικό σας το πρόβλημα, παντού υπάρχει, αλλά ειδικά στο δικό σας το Δήμο θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Γιατί από τη μια έχετε να προασπίσετε τα συμφέροντα των δημοτών, αυτοί σας εκλέξανε και εμείς σαν εργαζόμενοι να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Αλλά όταν διευκόμαστε εμείς επίθεση, επειδή προασπίζουμε τα συμφέροντα των δημοτών, κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Αυτό δεν θέλετε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, γιατί δεν θα κάνουμε τα στραβά μας και να βγαίνουμε ίσια και ωραία σπίτια μας. Νομίζω ότι αυτονόητο ότι όλοι εμάς σας συμφωνούμε, θέλουμε να κάνουμε οι βάκοι σωστά τη δουλειά τους. Άρα, ολοκληρώνω. Άρα, θα πρέπει να ξεκινήσετε με την καταδίκη του γεγονότος, με την πρόσκληση και να βάλετε μπέλη, να το πω έτσι απλά, την πρόσκληση του συνόλου του Δήμου και να γίνει παραδειγματική τιμωρία για οποιοδήποτε παραβάτη, ούτως ώστε να μπορέσετε να αυτοποδίσετε και εσείς για να γίνετε και βιώσιμοι και όλοι οι Δήμοι. Γιατί η άνθρωση πάση, δεν διαθυμόνται κέρδη. Σταματάω. Δεν θέλουμε να έρθουμε εδώ πέρα για να το παίξουμε δικαστήρι. Θα το κάνετε. Εμείς, όχι, εμείς δεν την κινούμαστε δικαστήρι. Έπρεπε ήδη να έχετε. Λάθος κάνετε. Έχετε καλέσει και τους δύο. Ακούτε να πείτε κάτι. Εσείς από την πλευρά σου είστε καλεσίες, καλά τα βλέπετε. Σαν εργαζόμενος, αφήστε. Κύριε Συνδικαλιστά, το ξέρετε ότι οι συνδικαλιστές ήταν μια από τις αιτίες που πτώχευσε η χώρα μας. Ναι, συμφωνώ και αλλιά ήταν η πολιτική που ήταν και εσείς στο νερό. Να πούνε και οι δύο εδώ. Ωραία. Να τους ακούσουμε. Εμείς η καλύτερη μας επιτυχία θα είναι εάν τους πάρουμε και τα φτιάξουν και φύγουν αγαπημένοι από εδώ μέσα. Για να τους ξαναπάμε πάλι. Είναι το πρόγραμμα. Δεν είναι το πρόγραμμα. Δεν είναι το πρόγραμμα. Δεν είναι το πρόγραμμα. Σε παρακαλώ. Ντροπή κύριε Δαγκιά. Θα διαβάσω ένα ψήφισμα. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Θα διαβάσω το ψήφισμα. Εάν τελικά. Ο πρόεδρος δεν κοιτάει τις κόντρα γλώσσες. Πες την αλήθεια, όχι, την ξέρω. Μη θέλω τα άτομα. Πρώτα που εμείς δεν είμαστε δικαστήριο εδώ μέσα. Δεν μπορούμε να καλέσουμε ούτε τον ένα ούτε τον άλλο, δεν είναι δουλειά μας εμάς αυτό. Δεύτερον, όταν δεν φροντίσουμε να καρτηριάσουμε ένα γεγονός με την πρώτη φορά, το αποτέλεσμα είναι αυτό που βιώνουμε σήμερα. Πέρυσι υπήρξε παρόμοιο γεγονός, πέρασε επιδερμικά, δεν ασχολήθηκε κανένας, έκατσε κι αυτός μόνος του στην αστυνομία, ούτε πρόστιμο πήγανε, ούτε τίποτα δεν έγινε. Άρα λοιπόν, οι δημότες που θέλουν να επωφελούνται το ότι η Δημοτική Αρχή δεν τηρεί τις διαδικασίες και τον κανονισμό της ίδρυσης άδρασης, εννοείται ότι θα προβούν σε τέτοιες ενέργειες, το να κλέβουν το νερό. Το παράπτωμα, να είστε απόλυτα σίγουροι ότι θα τηρηθεί στο ακέραιο ο κανονισμός σύντρευσης άδειας. Και εδώ επιτρέψτε να επιθυμίσω για τους παραβάτες ότι το πρόστιμο είναι 1.500 ευρώ και δεν θα υπάρξει ανοχή σε κανένα. Εγώ απορώ με τους συναδέλφους επαγγελματίες όλους που ζητούν να έχουν δύο άνθρωποι εδώ να τις βάλουμε σαν την παράβαση να κάνουν τα μάτια. Δηλαδή, τι είμαστε παιγάμε, τι είμαστε. Και βεβαίως ψηφίζω το ψήφισμα των εργαζομένων, γιατί επικρατεί ο νόμος της ζούγκλας, ο νόμος του δυνατού. Δηλαδή όποιος πάει να κάνει τη δουλειά του, θα τον ετσολοπατήσουμε. Αυτό το πράγμα επικρατεί που έκαμε. Αν είχε πρόβλημα λοιπόν ο δημότης με το συγκεκριμένο υδρονομέα, έπρεπε να πάει να κάνει στο Δήμο να του κάνει αναφορά, να του κάνει τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Το αντίθετο. Και όχι να κάτσει να τον ετσολοπατήσουμε. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι ρουλάς, μήπως είναι προκλητικός, μήπως... Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ρε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, πάλι. Άκουσε. Πρόεδρε,
σε 10 άτομα που το ξέρει ο πρόεδρος, μία ονόματα ο Δήμος που λέει, να πούμε όλα. Αυτά τα ονόματα να τα πούμε, αυτοί έχουν τσακωθεί παλιά. Το ξέρει και ο πρώην πρόεδρος, ο Φραντιατάκης, ο Μανώλης εδώ που είναι. Κοριανίδη, δηλαδή δεν γίνεται να είναι 15 κακοί και αυτός ο σωστός. Δηλαδή πρέπει να το δείτε εσείς, πρόεδρε, η Δημοτική Αρχή, να το δείτε εσείς, να πάει ο άνθρωπος, να πάτε κάπου άλλο, να πάτε σου πεις εδώ το Δήμο, να σου πεις τα γραφεία. Να φύγει από την ιδιότητα διότι ο άνθρωπος έχει τραυματιστεί, έχει τραυματιστεί και στο άλλο μάτι και είναι επικίνδυνη σου μια ουσικά. Δεν κάνει κανείς καταγγελία για αυτό το Δήμο. Δεν φέρετε τώρα, δεν φέρετε τώρα. Εντάξει, εντάξει. Μας αθάμετε πάνω στους δημοτικούς συμβούλους, μας δουλεύεις, για να δεν τα χίδια. Εσύ γιατί ρε. Όλα τα μέτρα που προβλέπονται στον νόμο, στον κανονισμό ίδρυσης και άδρυσης του Δήμου μας
απέναντι σε οποιαδήποτε βρεθεί να μην τηρεί τους κανόνες ορθής κρίσης. Η προστασία του πλέον πολύτιμου αγαθού για την ανθρώπινη ζωή, του νερού, αποτελεί υπόθεση όλων μας και αξίζει την προστασία μας. Παράλληλα, πληρώνουμε πράκτος την πλήρη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στον δημοτικό υπάλληλο κύριο Κορυλάκη Πέτρο, θέτοντας την νομική υπηρεσία του Δήμου στη διάθεσή του για την άσκηση όλων των έντυπων και νόμιμων μέσων σε συνέχεια της έγγραψης αναφοράς που υπέβαλε στο Δήμο μας, την οποία απέδειξε το μερός του ατυχές περιστατικό εις βάρος του κατά την άσκηση των κατοικών. Λοιπόν, αυτό είναι το ψήφισμα. Όσο δημοτικό σύμβουλο τώρα θέλει να πάρει το λόγο και θέλει να προσθέσει κάτι στο ψήφισμα αυτό, μπορούμε να το προσθέσουμε. Η διαδικασία για τον Πατριδάκη είναι να βάλετε ένα πρόστιμο. Να το στείλετε. Ό,τι προβλέπει ο κανονισμό έχει. Ναι, να το στείλετε στον παραβάτη να δει να πληρώσει και να πάρει το υλόγιο. Αν αυτό γινότανε, δεν θα φτάναμε εδώ. Αυτή τη στιγμή επέστρεψε το υδρόμετρο στον ιδιοκτήτη χωρίς να έχει επιβληθεί και αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρόστιμο. Γιατί επέστρεψε χωρίς να έχει επιβληθεί πρόστιμο. Αυτά που έχουμε πει στο παρελθόν εδώ μέσα, να παίρνω να βγάλω τα ρολόγια και να τα διχαίρομαι στο μιλητό για να δεσμεύομαι εδώ. Αυτά πρέπει να σταματήσουμε. Λοιπόν.